Στι γυναικείε φυλακέ στη Θήβα βρέθηκε η Μαρία Μπακοδήμου και πριν από λίγε ώρε μέσα από τον προσωπικό τη λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε με του διαδικτυακού τη φίλου την εμπειρία που έζησε. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίε από την επίσκεψή τη και στη Λεζάντα τη θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα, αλλά και να ευχηθεί σε όλε τι κρατούμενε για μια δεύτερη ευκαιρία, λίγε ημέρε μετά το χαμό που έγινε εξαιτία τη στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι. Η ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου μέσα από τις φυλακές. Βρέθηκα σήμερα πρώτη φορά μου σε γυναικείες φυλακές. Αφορμή η πρόσκληση του Φορέα Επάνωδος να παρακολουθήσω εκδήλωση με θέμα η κοινωνική επανένταξη ξεκινά πριν από την αποφυλάκηση. Αφορμή στάθηκε η λειτουργία εργαστηρίου κοπτικής ραπτικής στις φυλακές για τις κρατούμενες. Έτσι ώστε όταν αυτέ οι γυναίκε αποφυλακιστούν με το καλό να έχουν κάποιε δεξιότητε ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στην εργασία. Στην ίδια εκδήλωση, συνάντησα και τη σπουδαία μα σχεδιάστρια Λουκία, που είχε φέρει και δικά τη βραχιολάκια να χαρίσει στις κρατούμενε. Θέλω να ευχηθώ σε όλε τι κρατούμενε γρήγορα να γυρίσουν σπίτι του και να βρουν μια δεύτερη ευκαιρία για μια ζωή με φω. Στο δικό μας χέρι είναι να καταργήσουμε το ταμπού και να προσλάβουμε όσοι μπορούμε έναν αποφυλακισμένο άνθρωπο και να του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, να στήσει μια νέα υγιή ζωή. Ιστερόγραφο, την ώρα που ήμουν στο γραφείο του Διευθυντή των Φυλακών, ευγενέστατος, χτύπησε η πόρτα και μπήκε η μαγείρισα της φυλακής, κρατούμενη και εκείνη, και του έφερε ένα δίσκο με το μεσημεριανό μενού γιατί σύμφωνα με το πρωτόκολλο ο Διευθυντής πρέπει να δοκιμάζει πρώτος το φαγητό για λόγους ασφαλείας. Επίσης το μενού είχε και κοτόσουπα για τα παιδάκια που ζουν στις φυλακές με τις μαμάδες τους. Ήταν μια πολύ γεμάτη μέρα σήμερα. Ευχαριστώ την επανοδο για την πρόσκληση.